Ώρα για μπάλα. Κάθε Δευτέρα στις 9 και 15 το βράδυ αποκλειστικά στο Cita Vision Sports 7. Ερέρο πήγε για την κεφαλιά. Μίτροβιτς θα κάνει το σουτ. Έβαλε τα χέρια ο Μάστρου και απομάκρυνε. Η πρώτη τελική για την ανόρθωση που θα την απαλλάξει από το άγχος και την πίεση. Ένα σουτ του καλό. Είναι εύκολη λία για τον Χριστάκη Μάστρου. Μπήκε ο Ράγιος στην περιοχή για την κεφαλιά. Πήγε να γυρίσει για τον Άλβες. Το σουτ με το ένα χέρι ο Μάστρου. Και απομάκρυνε ακολούθως από τον Ευθυμίου στο 15ο λεπτό. Ράγιος με το δεξί. Ο Γκάμπριελ πολύ ωραία κεφαλιά. 1-0. Στο 18ο λεπτό ο δεξιός μπακ της ανόρθωσης είναι αυτός ο οποίος λύνει τον γόρδιο δεσμό. Ράγιος έχει χώρο, σημαδεύει το συμπαίκτη του, αμαρκάριστος μες στην περιοχή. Έμειναν πάνω στον Άλβες και τους υπόλοιπους μεσοεπιθετικούς της ανόρθωσης. Οι παίκτες της αναγέννησης άφησαν αφύλακτο τον Γκάμπριελ και αυτός τους τιμώρησε με αυτή την εξαιρετική κεφαλιά. Ήταν ήδη το ένατο τέρμα που δέχεται στο διάστημα 16-30. Εδώ καλό, δεν έκανε το τελείωμα όπως θα το ήθελε. Χάθηκε η ευκαιρία στο 21ο λεπτό. Σφυρίζει τώρα ο Σκαπούλης. Πάει απευθείας ο Ράγιος. Έφυγε η μπάλα από τον Μάστρου. Δεν κατάφερε όμως να βρεθεί στην πορεία της ο Ερέρο. Τέταρτο, όπως βλέπετε, στο παιχνίδι για τους γηπεδούχους. Εναντί ουδενός των φιλοξενουμένων. Μένει στην περιοχή ο Ράγιος. Εξαιρετικό το σούρι. Μπάλα παρά τα φάλτσα που πήρε. Έφυγε λίγο πάνω από τη συμβολή των δοκών του Μάστρου. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Ράγιος. Ο Ράγιος για τον Άλβες. Αναστασίου. Μες στην περιοχή ο Ράγιος, το τελείωμά του είναι καλό, η μπάλα στην οροφή των δικτύων του Μάστρου. Ο Μίτροβιτς και ο Καλό είναι οι άλλοι δύο παίκτες της ανόρθωσης που έχουν πιστωθεί τελικές. Εδώ ο Ρίβας στα όρια της περιοχής θα πέσει, θα αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί ο Σκαπούλης. Και εδώ είναι η προηγούμενη προσπάθεια του Ρίβας, ο οποίος εδώ δέχτηκε φάουλ από τον Σάντος. Ωραία παλιά για τον Ολιβέιρα. Με τη μία για τον Άλβες, ο Γιαννακού πίσω στον Μάστρου διαμαρτύρεται ότι ήταν θελημένο το γύρισμα. Ολιβέιρα για τον Άλβες. Απέναντι στο 2-0 θα τσιμπήσει την μπάλα πάνω από τον Μάστρου. Θα κόψει όμως ο Αναστασίου. Καλό. Θα κάνει το σούτι κόντρα πάνω στον Γιαννακού. Να λοιπόν στο 50ο λεπτό. Θεράποντος. Πέρασε η μπάλα και από τον Ρίβας, πέρασε και από τον Χριστοδούλου και έφυγε out. Βίκτορ. Άλβες, θα μείνει όρθιος, θα κάνει το τελείωμα, η μπάλα τώρα θα βγει από την περιοχή. Ανά από την επέλαση του Ζωάου Βίκτορ, ο Άλβες, ο Γιαννακού πέφτει στα πόδια του. Ακολούθησε έρχεται και ο Βλασόπουλος. Κορυφή της επίθεσης ο Αντρέ Άλβες. Προσπάθεια του Ράγιος, δεν θα βρει στόχο. Ράγιος για τον Γκάμπριελ. Θα βγάλει τη σέντρα, ο Καμπρέρα την κεφαλιά, δοκάρι. Στο 71ο λεπτό αγγίζει αλλά δεν πετυχαίνει το 2-0 η ανόρθωση. Πολύ ωραία η μπαλιά από τον Γκάμπριελ, εξίσου καλή και κεφαλιά, γυριστή από τον Καμπρέρα. Ράγιος. Η πάσα του για τον Καμπρέρα. Έφυγε από κανονική θέση απέναντι στο Μάστρου και το 2-0 δίνει για τον Άλβες. Το πλασέρνα από τον γκολ για τον Βραζιλιάνο. Από την ασίστ πάρε βάλε του Αϊράμ Καμπρέρα στο 75ο λεπτό. Χαμογελά, πανευτυχής πλέον ο Ρόνι Λέβι στον αλτρουισμό του Καμπρέρα, ο οποίος πήρε μια έξοχη ασίστα από τον Ράγιος, αλλά έδωσε έτοιμο το τέρμα στον συμπαίκτη του. Πρώτο γκολ στη σεζόν με τη φανέλα της ανόρθωσης για τον Άλβες. Ασίστ για τον Καμπρέρα στο 75ο λεπτό. Μπάλα στο αριστερό. Τώρα το τελείωμα, η κόντρα πάνω στον Βίκτορ Καμπρέρα. Η σέντρα του αποκρούει ο Μάστρου με το ένα χέρι στο 78ο λεπτό. Ωραία η τρίπλα από τον Ράγιος. Η μπάλα στο αριστερό, το πλασέ 3-0. Το τέρμα το οποίο μετεπιτάσεως έψαχνε από το ξεκίνημα του αγώνα. Ο Ισπανός το βρίσκει στο 87ο λεπτό. Το αφιερώνει και γίνεται αντικείμενο λατρείας από τους φίλους της ανόρθωσης. Και ξανά η προσπάθειά του. Πέρασε από έναν αντίπαλο, έφερε την μπάλα στο αριστερό και με αυτό το φαλτσαριστό ζυγιστό σουτ η μπάλα πήγε στην δεξιά πλευρά της εστίας του Μάστρου. Ράτκοβιτς για το Ρίβας. Κοντραεπίθεση τώρα για την αναγέννηση. Ο Ρίβας μπερδεύεται, αργεί να δώσει πάσα στον Ράτκοβιτς, θα τελειώσει μόνο του τη φάση, άστοχα.